Η Βρυσίδα Ανδριώτου και ο Σπύρος Μαρτίκας έχουν ξεκινήσει τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Το προηγούμενο διάστημα βρέθηκαν στη Μύκονο και αυτές τις ημέρες βρίσκονται στο πιο ρομαντικό νησί της χώρας, που δεν είναι άλλο από τη Σαντορίνη. Απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης κάνοντας βουτιές στην παραλία και βόλτες στα σοκάκια δοκιμάζοντας φαγητά, ωστόσο θα μπορούσαν άνετα να μένουν στη βίλα που έχουν νοικιάσει για όσο θα βρίσκονται εκεί, εφόσον είναι ένας κανονικός μικρός παράδεισος από τα story που έχει ανεβάσει η μελαχρινή influencer στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φαίνεται πως μοιάζει με μία μικρή σπηλιά, στην οποία υπάρχει ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος που οδηγεί σε πισίνα τζακούζι με θέα τη θάλασσα και το Αιγαίο. Εκεί τους αφήνουν και το πρωινό τους, σε πλωτό δίσκο. Σε αυτή την πισίνα πόζαρε το ευτυχισμένο ζευγάρι και εκείνη δημοσίευσε μερικές από τις φωτογραφίες του στο προφίλ της. Ο φαρμακοποιός την κρατούσε από τη μέση και την κοιτούσε και έλειωνε. Τα like και τα σχόλια πήραν αμέσω φωτιά, με του ακόλουθού τη να του αποθεώνουν και να ταξιδεύουν μαζί του. Σε συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα ο ίδιο στην εκπομπή Breakfast at Star δήλωσε για την καλή του και το γάμο του: Η ζωή με τη Βρυσίδα είναι εκρηκτική. Μα κάλεσε η φίλη μου η Μαρία, που οργανώνει γάμου για να δοκιμάσει τα καινούργια νηφικά που έφερε. Ποιον ήθελε δίπλα τη, τη Βρυσίδα και πήγε και εκείνη και δοκίμασε και έκανε μία πρόβα νυφικού. Πριν την πρόβα νηφικού, προηγείται μία πρόταση γάμου. Οπότε να γίνει πρώτα η πρόταση γάμου, να σας καλέσω να όλους, να είστε εκεί και μετά την πρόταση γάμου, πάμε σε μία επίσημη πρόβα νηφικού. Εγώ θέλω να καλέσω όλο το κερατσίνι, να κλείσω την πλατεία που έχουμε, να καλέσω και τον τριαντάφυλλο να τραγουδήσει και να κάνουμε ένα μεγάλο γλέ. Αν συμφωνήσει και η βρυσίδα αυτό είναι το όνειρό μου. Μακάρι να μας βοηθήσει ο Θεός να συνεχίσουμε με το ίδιο κέφι που έχουμε και τώρα.